Είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για οτιδήποτε συμβεί. Εντοπίσαμε τη φωτιά περίπου στις 5-5.30 το απόγευμα. Το σύνολο των ατόμων που ήμασταν στην κατασκήνωση υπερεύαινε τα 1.000 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Ειδοποιήθηκα ότι γίνεται άμεσα η εκένωση της κατασκήνωσης. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα, σκεφτόμουν μόνο το πώς θα μεταφερούν τα παιδιά πιο γρήγορα. Φτάσαμε μετά από μία μισή ώρα περίπου σε δύσκολες συνθήκες, γιατί ο κόσμος πήγαινε να δει τα σπίτια, τις περιουσίες του, τους συγγενείς τους. Τελικά με τη συνδρομή της αστυνομίας μπορέσαμε και περάσαμε. Αμέσως συγκεντρώσαμε τα παιδιά στο γήπεδο και τα στελέχη μας κάνανε μια αλυσίδα ανθρώπινη γύρω τους για λόγους ασφαλείας. Η φωτιά είχε ξεφύγει. Οι εκρήξεις ήταν αλλεπάλληλες. Δεν ήξερες, μια κόλαση. Ταυτόχρονα εγώ είχα το νου μου και στο τηλέφωνο, γιατί έχω τα δύο τα αγόρια μου ήταν στην κατασκήνωση και τι θα κάνουμε με τη δουλειά μας εδώ και τι θα κάνουμε με τα παιδιά από εκεί, οπότε ήταν λίγο η κατάσταση. Συντεταγμένα, χωρίς πανικό, οδηγήθηκαν τα παιδιά στην κοντινή παραλία, στον Άγιο Ανδρέα. Ήταν η οργάνωση, ήταν άψογη, πήγαν όλα τέλεια, γιατί κάναν τα βήματα σωστά. Και πήγαν στη θάλασσα, το σημείο ότι εκεί ήταν γυμνό, δεν είχε δέντρα να κινδυνεύσουν τα παιδιά, οπότε ερχόντουσαν τα λεωφορεία. Μεταφερθήκανε πάρα πολύ γρήγορα τα παιδιά. Μας συνόδευσε σε όλη τη διαδρομή με τέλειο συγχρονισμό η Δημοτική Αστυνομία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, περιμέναμε τα πουλμάν, ήρθε το πρώτο πουλμάν και βγαίνανε όλο παιδάκια που κλαίγανε. Έρχεται το δεύτερο πουλμάν το ίδιο. Έβλεπα τα δικά μου πουθενά και μου λέει ο Καμίνης, ο κ. Καμίνης που ήταν μέσα μετά που τον συνάντησα, μου λέει, δώσαμε εντολή να φύγουν πρώτα τα παιδάκια που ήταν τρομαγμένα πολύ. Ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια, εγώ το θυμάμαι και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι στιγμές που, όσο κι αν θέλω να σας μεταφέρω, δεν γίνεται αν δεν τη ζήσεις από κοντά. Ο Δήμος βρήκε τρόπο, εκένωσε την κατασκήνωση, λειτουργήσε άψοχα, σωθήκανε, λέει, τα παιδιά, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Η καλύτερη στιγμή για μένα ήταν όταν παρέδωσα τα παιδιά στους γονείς. Ένα υπέροχο συνέστημα. Είναι η επιβράβευσή σου ότι έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Μιλώντας εκ μέρους όλων των υπαλλήλων, θα μου επιτρέψει ο κύριος Δήμαρχος να δανειστώ μία φράση του. Ότι δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά το καθήκον μας.